15% είναι η πρόβλεψη, εάν βγούμε τώρα, έτσι. Επιπλέον 15%. Άρα θέλω να πω ότι αυτές τις προβλέψεις περί λοιμών, πνιγμών και καταστροφών πρέπει να τις βλέπουμε σχετικά, γιατί πρέπει να βλέπουμε λίγο και το πού οδηγούν αυτά που υπογράφουμε. Ναι, η πρόβλεψη είναι στον αέρα, γιατί δεν υπάρχει προηγούμενο, έτσι. Και τα νερά είναι χαρτογράφητα. Ναι, οπότε ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ακριβώς έτσι. Ναι. Ακριβώς έτσι. Άρα, επειδή είναι ακριβώς έτσι, εγώ λέω ότι η αριστερά ως πολιτική δύναμη που εκφράζει την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, το κάτω τμήμα της κοινωνίας, είναι υποχρεωμένη να ξεκινάει μια πολιτική υπεράσπισης αυτών των στρωμάτων και να υπερασπίζει αυτή την πολιτική με κάθε αναγκαίο μέσο. Να κάνω μια το ερώτηση. Νόμισμα είναι μέσο. Ναι. Άρα, αν χρειαστεί για να υπερασπίσεις αυτή την πολιτική να έρθει σε ρήξη με το ευρώ, πρέπει να το κάνεις. Να κάνω μια ερώτηση που είναι λίγο ιστορικού χαρακτήρα. Ναι. Με ρωτάνε διάφοροι που δεν είναι μοιημένοι με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και γενικά με. Γιατί η ιστορία της αριστεράς είναι και μια ιστορία διασπάσεων συνεχών. Γιατί κάθε αυτό φορά στην κοινωνία. Δεν μιλάω για την ελληνική αριστερά, έτσι. Μιλάω ισχύει για την παγκόσμια. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα σου δώσω μια πολύ μικρή απάντηση. Οι κυρίαρχες ιδέες είναι οι ιδέες της κυρίαρχης τάξης. Ζούμε μέσα σε μια κοινωνία όπου έχει κυρίαρχες ιδέες. Και έχει και μηχανισμούς που αυτές τις κυρίαρχες ιδέες τις υπερασπίζουν. Ιδεολογικούς, πολιτικούς, κατασταλτικούς. Η αριστερά, όντας έξω από αυτό, αντιμετωπίζει πάρα πολλά και μεγάλα προβλήματα. Και αν λέει ένας φίλος εδώ όμως, εφόσον τα μνημόνια φάγαν το λαό, στη Δημάρ, το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, μια σειρά από κόμματα, όντως. Δεν θα την γλιτώσει το μεταλλαγμένο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει εδώ ένας φίλος. Τι ακολουθεί όμως μετά? Από αυτή την άποψη έχει τεράστια σημασία το ότι υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ένα μειοψηφικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δεν έχει συμφωνήσει με το Μνημόνιο 3. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη Λατινική Αμερική. Αντίστοιχο και στην κοινωνία. Γιατί εντάξει ο κομματικός αυτό, οργανισμός. Αυτό θα το δούμε. Μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Μπορεί να είναι αντίστοιχο. Μπορεί να είναι μικρότερο. Θα το δούμε. Είναι ζήτημα πολιτικής πάλης. Δεν το ξέρει κανένας όμως. Δεν το ξέρει κανένας, άρα κανένας δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Καταλαβαίνω ότι θα κλειδί. Άλλο θέλω να πω. Θα το δούμε και στις εκλογές. Ναι. Να σας κάνω ένα παραλληλισμό. Στην Λατινική Αμερική υπήρξαν κυβερνήσεις αριστεράς. Για παράδειγμα στην Βραζιλία. Το ΠΕΤΕ του Λούλα. Ναι. Για να εκφραστεί η αριστερή πολίτευση στο ΠΕΤΕ του Λούλα χρειάζεται μια δεκαετία. Στο ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως πάνω στη συμφωνία, εκφράστηκε ένα μεγάλο τμήμα το οποίο λέει: εγώ δεν καλύπτομαι, δεν υποχωρώ. Ψηφίζω έτσι όπως πιστεύω και ούτω καθεξής. Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί πριν από λίγο ο κ. Φλαβουράρης είπε ότι όποιος δεν ψηφίσει την κυβέρνηση, στην παροχή ψήφου εμπιστοσύνης δηλαδή, δεν θα μπει στις λίστες των υποψηφίων στις εκλογές. Οι λίστες των υποψηφίων είναι ένα προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Ναι, δεν έχει αποφασιστικό λόγο η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος σε αυτές τις περιπτώσεις. Προφανώς. Η οποία πρέπει να συνεδριάσει όμως. Προφανώς και άρα υπάρχει το φιλόξενο έδαφος της Κεντρικής Επιτροπής όπου θα γίνουν όλες αυτές τις συζητήσεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ταβάνελο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.